Εδώ είμαστε, ρε φίλε, και ο στόπερ της παρέας έχει τρακάρει με το γραφείο, έχει τρακάρει. Και τι κάνεις, ρε φίλε? Παλεύω με τα κύματα. Αντώνη, τι ξέρεις? Το πω να το κλείσουμε το ψαρονέφελα κρέμ που με κοιτάει εδώ και ένα. Να ξέρεις, όλοι οι σεφ μου λένε ότι το αλακρέμ είναι η τακτική για να καλυφθεί το μέτριο κρέας. Είναι πολύ εύκολα γιατί είναι πολύ δυνατή η γεύση. Ξέρεις και από φαγητό, Σταύρο. Δεν μου φαίνεται χλέα. Αφού σου είπα δυνάτησε. Σου είπα δυνάτησε. Ναι. Έχω ένα φίλο που έπαιζε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και λέει, έπαιζε επαγγελματικά εννοώ, και λέει ότι δεν μπόρεσα να συνεχίσω το ποδόσφαιρο γιατί με κέρδισε ο χουλιγανισμός. Εγώ δεν μπόρεσα να συνεχίσω το ποδόσφαιρο γιατί με κέρδισε το φαΐ. Και όπως έλεγε συγχωρεμένος ο πατέρας μου, φίλε, πάντα, όταν έβγαινε αλλαγή καμιά φορά, όταν τολμούσα να βγάλουν αλλαγή από μικρό, άντε βραγόρι μου για καμιά μπουγάτσα είσαι. Ξέρεις, ήταν από αυτούς που έλεγε που δεν αβάνταρε το παιδί του, ήταν ο Μέση. Ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ξέχωρα αν ήμουν κομβικός στις ομάδες μου όλες. Σαν το δικό μου τον πατέρα, που όταν τον πήραν τηλέφωνο του στρατόπεδο και του είπαν ότι το παιδί χτύπησε, άνοιξε το κεφάλι του, είπε σίγουρα αυτό στέει. Το πρώτο πράγμα. Ναι, γεγονός. Πού είπε? Γεγονός. Έχω φάει κλωτσιά από τον πατέρα μου βγαίνοντας από το γήπεδο γιατί έφαγα κόκκινη Τετάρτη Δημοτικού. Σε Παύλος Μένας Ομόνια. Δηλαδή τότε δεν έντα τα πιτσιρίκια. Εκτός φάσης ή εκτός φάσης? Όχι, δεν έντα τα πιτσιρίκια όταν συμπεριφέρονται κάπως, κάνουν τους αλλαγή. Συμφωνώ. Δεν λέει ο διαιτητής όταν είσαι μωρό ότι κάνουν τον αλλαγή. Δεν σου βγάζει κόκκινη. Λέει τον προπονητή, κάνουν τον αλλαγή. Και μόλις λέει τον προπονητή, γιατί τον βρίζω την ώρα που δίνει ένα πέναλτι που δεν ήταν, τρώει και άλλα δύο πινελίκια, αποβολή. Τα κατάφερες. Τα κατάφερα. Έφεξε δεν ανέχομαι, ακόμα και εκείνη την ηλικία, δεν ανεχόμουν να μου πει καν τον αλλαγή. Βγάλε κόκκινη, ρε Φλόρε. Βγάλε μου κόκκινη. Σούτια κανονικά. Πήρα μια ανοιχτά τη στροφή για να πάω στα αποδυτήρια. Έχει παίξει Σταύρο πολύ ποτέ? Ναι. Τα αποδυτήρια είναι κάτω. Ναι, ναι, είναι. Εγώ πρέπει να πάω από την περιοχή την απέναντι κάτω. Παίρνω ανοιχτά τη στροφή για να φύγω κατευθείαν στα αποδυτήρια. Αλλά ο πατέρα μου ακολουθεί. Κάπου θα αναγκαστώ να κλείσω προ τα μέσα. Ωραία. Τρώω την κλωτσιά. Συνέχισε να περπατάς μετά την κλωτσιά ή έτρεξες? Την έβαγα στον αέρα. Κρίμα. να μην έχουμε βίντεο να το αναλύσουμε με κυκλάκι στο site. Κυκλάκι εδώ, βλέπετε το βελάκι, την κίνηση αναπόφευκτη. Ναι, αλλά μαθαίναμε το ποδόσφαιρο σωστά, φίλε. Στην τεράστια σχολή του Παύλου Μελά. Με Στέφανο Δεμήρη προπονητή, φίλε. Ιστορία. Ιστορία τεράστια. Ποιο παιχνίδι είδες χθεσινό, Αχιλλέα? Εγώ είδα, με έχει πιάσει ένα σπαστικό λόγο της κλωτσιάς στον αέρα. Είδα το... Το οπτικοποίησες, στο κεφάλι σου. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω δει, το Άγιαξ Ρεάλ. Μ' άρεσε. Εγώ είμαι ο ηλίθιος που είδα το άλλο. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που εγώ είδα το Tottenham Dortmund και μετά είδα την επανάληψη. Του Άγιαξ Ρεάλ. Έχει γιατί και το είδα μόνο και μόνο από τη συζήτηση που, κάνατε στο, που κάναμε στο chat που έχουμε. Μου κίνησε την περιέργεια. Α, έβλεπες Tottenham και το άλλαξες? Όχι, έβλεπα, είδα την Tottenham και μετά είδα την επανάληψη. Άγιδες την επανάληψη. Άξιζε, πιστεύω πως άξιζε. Κοίτα, εγώ είμαι πολύ περίεργος γιατί είδα την Dortmund. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα ανταποκριθεί η Dortmund, που είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα από την Tottenham, σε ένα κακό momentum της. Δεν είναι καλό το momentum της Dortmund. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που είπατε δηλαδή με την Hoffenheim την προηγούμενη εβδομάδα, δεν γίνεται να μην σου κοστίσει. Δεν της άξιζε το 3-0. Ναι. Μας ακάλυψε και στοιχηματικά, εννοείται. Αλλά... Είναι από τα μάτς που η Dortmund δεν άξιζε να φάει 3 γκολ, αλλά η Tottenham άξιζε να πάρει ένα τέτοιο αποτέλεσμα με βάση τον τρόπο τον οποίο διαχείρισε το δεύτερο ημίχρονο. Είναι λίγο αντιφατικά τα δυο τους, αλλά έτσι τα έχω στο μυαλό μου. Μετά το 1-0 εννοείς? Μετά το 1-0 η προσέγγιση της Dortmund ότι okay, το πρώτο ημίχρονο δεν βάλαμε γκολ, ενώ κάναμε πολλά. Το δεύτερο ημίχρονο δεν μας πάει καθόλου και έχουμε φάει ένα. Ας πάμε με το ένα. Ας μην κυνηγήσουμε να βάλουμε δεύτερο, να ισοφαρίσουμε. Κοίτα, αυτή είναι μια άμυνα της επιθετικής ομάδας, η οποία σου λέει ότι στην έδρα μου εγώ θα βρω έναν τρόπο να βάλω, ξέρω εγώ, περισσότερα από ένα. Ναι. Το θέμα είναι όταν έχεις τόσο μικρό μέσο όρο ηλικίας. Πώς το διαχειρίζεσαι? Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό το πράγμα? Να πάει μέχρι το 90 το πρώτο παιχνίδι και μετά στο δεύτερο. Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο και νομίζω ότι
στην κατάσταση που είναι ο Σον γενικότερα, βρίσκει και το Βερτόγγεν που κάνει παπάδες, δηλαδή πραγματικά. Εντάξει, τώρα αριστερό fullback, ο Βερτόγγεν αριστερό fullback έκανε γκολ και assist. Ναι. Δεν το ξανακάνει. Γκολ όχι σε στημένη μπάλα. Γκολ σε ροή αγώνα, εντάξει. Γκολ στο οποίο βγαίνει σαν ψευτοενιάρι, κανονικά. Αυτό. Γιατί σε στημένη μπάλα, οκ, okay, ναι. Είναι άλλο πράγμα. Το έχει κάνει παιχνίδι σχεδόν αψεγάδιαστο. Για μια τότε με η οποία. Σαν τον Πάοκ από τότε που έφυγε ο Πρίγκοβιτς, πετάει τριάρες. Τρεις συνεχόμενη τριάρα. Αυτό είναι ίδιο των ομάδων που ξέρουν τι ζητάνε και προσαρμόζονται στα δεδομένα τους. Δεν είναι απλό το να παίζει ο Κέιν ή να μην παίζει ο Κέιν. Ούτε η τότε να το κάνει να φαίνεται απλό. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το καλύπτει. Αλλά η ουσία είναι ότι η τότε να δείχνει ότι ήταν μια ομάδα η οποία ήξερε πάρα πολύ καλά να κάνει φάσεις με πυλώνα της τον Κέιν και ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει πράγματα με πυλώνα της τον Σον, με κοντά του τον Λούκας Μόουρα, με τον Έριξ να είναι πάντα εκεί, με τον Ντέλε Άλλη να λείπει για ακόμα μια φορά, γιατί έχει, το λέω ακόμα μια φορά, γιατί έχει αρκετές απουσίες το τελευταίο διάστημα. Και δεν είναι εύκολο να, για μια ομάδα η οποία είναι η ίδια, όταν λέμε η ίδια, εξακριβωμένο. Έχει πλέον 372 μέρες να κάνει μεταγραφή. Τελευταία της μεταγραφή ήταν πέρσι τον Ιανουάριο ο Λούκας, ο Μόουρα. Ούτε το καλοκαίρι πέρσι έκανε μεταγραφή. Εδώ, άμα είχαμε μια ομάδα η οποία έκανε 372 μέρες να κάνει μεταγραφή. Επανάσταση. Όπου είναι ηλίκια. Τι γίνεται. Να δοθεί σε φιλανθρωπικό ίδρυμα μισθό του τεχνικού διευθυντή και τέτοια. Ναι. Γιατί υπάρχει, τι κάνει. Ναι. Και παράλληλα μια ομάδα η οποία να έχει χτίσει γήπεδο και 1,5 χρόνο να πέσει σε άλλο, γιατί κάποια τεστ που ζητάει το κράτος στατικότητας βγήκαν 1,1 της κλίμακας Ρίχτερ πιο κάτω και πρέπει να δούμε. Και... Όπα, αυτό τι πρόβλημα είναι. Τι πρόβλημα είναι. Αυτό είναι πρόβλημα. Για το Γουέμπλεϊ δεν είναι τώρα γήπεδο. Είδα το τότε να μίντερ. Δεν είναι γήπεδο, δεν είναι έδρα. Είναι έδρα για την εθνική, γιατί έχει αυτή η μεγαλομανία που πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, ένα. Ναι. Και είναι έδρα για την εθνική, γιατί οι Άγγλοι έχουν το αίσθημα της εθνικής. Ναι. Ό,τι και να γίνει, θα πάνε. Θα πάνε. Θα πάνε. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα που λένε. Θα πάνε. Ναι. Η τότε, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει αναγκαστεί να κλείσει το πάνω διάζωμα του Γουέμπλεϊ, γιατί τη βγαίνει πιο λειτουργικό το να. Από κάτω. Το να είναι από την άποψη ότι τα έσοδα που φέρνει το δεύτερο μισό του γηπέδου είναι μικρότερα από τα έξοδα για να λειτουργήσει το δεύτερο μισό του γηπέδου. Δηλαδή τα κοιτάνε ακόμα και αυτά. Ναι. Το οποίο για να ανέβεις στο Wembley φτύνει αίμα, εντάξει. Έχει βέβαια σκάλες. Ναι. Ναι. Και όταν λέμε πάνω διάζωμα, κάτω διάζωμα, μην πάει το μυαλό σαν το ΟΑΚΑ που είναι μόνο διάζωμα. Ναι. Και μιλάμε για εστιατόρια, κανονικά, ποντάρι στο μήχονο. Ναι, έχει μπέτ, κανονικά. Πού, μες στο γήπεδο? Μες στο γήπεδο. Μπουτίξ σε κάθε όροφο, 2-3, να αγοράσεις. Παιδί μου, τι θα κάνεις, θα πάω να μείνω στο Wembley 2 μέρες. Δεν σου πει τίποτα να πάρεις η μάνα σου. Σου λέει, έχει εκεί, θα τα βρεις όλα. Τι θα φας, παιδί μου? Όλα τα έχει κανονικά. Τα έχει όλα. Τι ψάχνεις τώρα να βρεις? Εντάξει, δεν είναι το Wembley, αλλά δεν είναι έδρα για ομάδα. Ναι, ναι. Ό,τι και να λέμε, δεν είναι έδρα. Εντάξει, θα πρέπει τότε να γυρίσει στο γήπεδο της. Το οποίο είναι, να υποθέσω, όπως το White Hart Lane. Ενώ, δηλαδή, δεν είναι στάδιο, είναι γήπεδο. Είναι πολύ μεγαλύτερο, ναι. Αλλά είναι κλειστό γήπεδο. Τώρα έχει την ανάσα δίπλα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που θέλουμε στην Τούμπα, φίλε. Πώς θα φύγεις από την Τούμπα, δηλαδή, άμα είναι δίπλα. Πώς θα κάνεις παιχνίδι με κόσμο, άμα είναι δίπλα, βασικά. Χωρίς τιμωρία. Αυτό να, εδώ δηλαδή, σε θέλω. Να μπορεί σε 3-4 χρόνια να έχουν Παναθηναϊκός, δύσκολα. Αλλά ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να έχουν τέτοια στάδια, τέτοια γήπεδα. Είναι σημαντικό. Ναι. Είναι σημαντικό. Ακόμα και μόνο ο Άρης έχει. Ακόμα και το πρωί. Και ο Ολυμπιακός. Γήπεδο. Όχι, το γήπεδο στο οποίο πηγαίνεις και ευχαριστιέσαι το παιχνίδι. Από τα δημοσιογραφικά που έχω πάει και από κερκίδα που έχω πάει και στα δύο γήπεδα, είναι αυτά. Ναι. Το Άρη και το Ολυμπιακό. Ξάνθη. Η Ξάνθη είναι λίγο. Τώρα δεν έχει πέταλο, ρε χιλέα. Πού πας χωρίς πέταλο, ρε αγόρι. Και αν φυσάει στην Ξάνθη, μπορεί να φύγεις και εσύ να πας στο Πανοχωριό. Μην το γελάς. Ναι, μην το γελάς καθόλου. Δηλαδή, πραγματικά.
Είναι τα δύο γήπεδα, αυτό και τη Λιβαδιά, που αν φυσάει, λες τελειώσαμε. Φεύγουμε. Ναι, δεν υπάρχει. Μια φορά στη Λιβαδιά δεν πετούσαν οι διαφημιστικές πινακίδες. Νομίζω, ότι... φεύγανε, ναι. Νομίζω ότι ο αέρας ξεκινάει από εκεί, ότι δεν έρχεται από κάπου. Ναι. Δεν μπορεί να έρχεται αυτό. Είμαι στην πηγή του κακού. Είμαι στην πηγή του κακού, ακριβώς αυτό. Είμαι στην πηγή του κακού. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται σε αυτά τα δύο γήπεδα. Γενικά τα γήπεδά μας δεν. Όφι τώρα είναι λίγο. Αλλά και είναι πολύ παλιό το γήπεδο. Δεν είναι, είναι ποδοσφαιρικό, είναι, αλλά είναι. Δεκαετίας. Ναι. Θέλει δηλαδή να φρεσκάρισμα, σίγουρα. Γιατί όταν πάει να παίξει το Παγκρίτιο είναι άλλο όφι, είναι άλλη ομάδα. Αλλάζει όλος ο χαρακτήρας της. Ναι, εσύ και στο Παγκρίτιο έπεσε. Ναι. Δηλαδή στο Παγκρίτιο έπεσε. Ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει. Όπως και να το. Οι υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Οι Άγγλοι το δουλεύουν αυτό. Είναι τσακάλια, έχουν τα λεφτά. Κυρίως έχουν αυτό. Τις τράπεζες. Ναι. Γιατί δεν πας εκεί και λες, θα κάνω ένα γήπεδο. Ας το πάμε και στην Ευρώπη. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν γίνει 134 γήπεδα σε όλη την Ευρώπη και κανένα από αυτά δεν είναι στην Ελλάδα. Το είδες αυτό, σκύλε. Ναι. 134 γήπεδα. Ναι. Πού είχα πάει γενικά τα τελευταία 5 ή 7 χρόνια. Όπου και να έχουμε πάει, βασικά βλέπουμε καινούργια γήπεδα. Τσεσεκά. Σπαρτάκ. Μόνο στην Τουρκία πρέπει να έχουν γίνει καμιά δεκαριά. Ναι, έκανε Μπεσίκτας, έκανε Γαλατά. Τι, εδώ και μικρές ομάδες έχουν κάνει. Ναι, έχει κάνει τώρα η Αλάνια του Κάμπος και του Τζαβέλα. Και προπονητικό κέντρο και αυτή είναι, ξέρεις τώρα, μεταξύ ένας υπουργός έχει κάθε ομάδα. Στο Ισραήλ του Ταβούντογλου. Ναι. Στο Ισραήλ έχουν κάνει Ισραήλ. Γήπεδα. Δηλαδή ο Κλάους που είχε πάει ήταν σε ένα γήπεδο του Κουτιού. Ναι. Κορδέλα κόβανε. Γι' αυτό ήταν συγκινημένος και δεν έβαλε σοκόλ. Έβαλε πέναλτι και δεν σπρώξε το κύπελο. Εντάξει. Να το δώσουμε κι αυτό. Να το δώσουμε. Τώρα αρχίζει, τώρα παίρνει φωτιά. Σιγά σιγά. Θέλει το χρόνο του το παιδί μας. Χθες τα παιχνίδια λοιπόν. Πόρισμα. Ο Άγιαξ τόπ σχολείο. Έχω έξε πλάγιν με τον Άγιαξ, ναι. Γιατί στάζει μέλη για τον Άγιαξ, εξήγησε μου. Γιατί πρώτη φορά είδα τη Ρεάλ να μην μπορεί να αλλάξει πάσα. Αν στηριχθούμε στην ενέργεια που έβγαλε ο Άγιαξ και, και στη διάθεση και σε όλα και στο repress, στις πάσες, πώς ζητούσαν στο μεσοδιάστημα, στον κενό το χώρο. Έβλεπα μια Ρεάλ απομονωμένη, μαγκωμένη, δεν μπορούσε να κάνει δεύτερη πάσα. Λέω, τι γίνεται. Κέρδισε όμως. Κέρδισε όμως, γιατί μετά αυτό το repress λίγο χαλάρωσε, λίγο οι δυνάμεις, λίγο η ηλικία. Οι άλλοι έμπειροι έχουν 13 Champions League, δεν έχουν. Ναι. Ήταν λίγο βούτυρο στο ψωμί, βγάλαν δύο αντεπιθέσεις. Ήταν και τυχερή. Έχασε ο Ντόλμπεργκ δύο τετατέτ. Ναι. Τα οποία λες. Αυτός είναι στάσιμος. Βάλταρ, είναι του μπάου, είναι καλός, αλλά έμεινε δεν με δικαίωσε. Όταν έπαιξε ο Πάγκο με τον Άγιαξ ήταν η πρώτη του χρονιά. Έδειξε πράγματα για πρώτη του χρονιά. Ναι. Και εκεί περιμένεις να κάνει ένα προς τα πάνω. Αλλά δεν. Είναι αυτή η κόπια του παραδοσιακού επιθετικού. Δεν είναι σύγχρονος. Δηλαδή δεν είναι τόσο γρήγορος. Τα έχει όλα. Αλλά δεν έχει κάτι που να λες. Να τον ανεβάσει. Αυτό, ναι. Αυτός ο Άγιαξ που είδες χθες, πόσα δεν έκανε πριν από δύο εβδομάδες και έχασε 6-2 από τη Φέγγενορντ. Δεν έχω ιδέα. Έλατε. Λέω αυτός ο Άγιαξ έφαγε 6 γκολ, λέω. Ολλανδικό πρωτάθλημα βασικά. Είναι, ναι, τώρα άλλη κατάσταση. Αυτοί παίζουν για να παίζουν. Δηλαδή δεν μιλάμε για 3-2 ημίχρονο, 6-2 τελικό. Και είναι. Ναι. Άλλη κατάσταση. Αλλά προσπαθεί να καταλάβει το πώ. Είναι θέμα διαχείρισης δυνάμεων, είναι θέμα διαβάσματος αγώνα, είναι θέμα ακόμα και ημέρας. Εγώ αυτό που πιστεύω ξέρετε, δεν διαβάζουν τίποτα, παίζουν το παιχνίδι τους και ό,τι βγει. Δεν κάθονται να μελετήσουν. Δηλαδή εγώ αυτό έχω να κάνω, αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Και τώρα μα χάσω 6-2, χάσω 6-2. Θα τους πει κανείς τίποτα. Στη Φέγγενορντ, άμα φάνηκε σίγουρα, θα τους πούν σίγουρα κάτι. Ναι, ναι, είναι λίγο Φέγγενορντ, λίγο διαφορετική ομάδα από τις υπόλοιπες. Αλλά και στον Άγιαξ έχουμε δει περιστατικά. Παρόμοια. Κάτι κουτσοπατινάδες, κάτι τέτοια. Αλλά, δηλαδή... ναι. Αλλά είναι σχολή τους αυτή, αυτό παίζουμε, παιδιά. Μέχρι να το τολοποιήσουμε και να βγει μια φουρνιά που θα κάνει κάτι. Ωραία, θα παίζουμε αυτό. Αυτό στάση ζωής, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί στάση υποδοσφαιρικής ζωής, εγώ το αποδέχομαι. Δηλαδή, δεν είναι κακό. Αν συνειδητά πας έτσι. Ωραία, ας το δούμε ανάποδα. Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, αλλά πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα όπως το θέλω εγώ. Θα το θέσω αλλιώς. Ο Άγιαξ σαν τι έχει καθιερωθεί στις συνειδήσεις όλων. Σαν το καλύτερο φυτώριο στον κόσμο. Εντάξει, κακά τα ψέματα, αυτό ήταν.
Και δεν ένιωσε ποτέ να, εντός εικόνα, να χώνεται να το βγάλει από αυτό. Δηλαδή να γίνει μια ομάδα τίτλων. Μα ακόμα και στο βιβλίο του Κρόιφ, ο προβληματισμός του βασικός είναι ότι η Ακαδημία, όχι η πρώτη ομάδα, η Ακαδημία έφυγε από τις αρχές που είχε ορίσει ο ίδιος. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος προβληματισμός του. Εντάξει. Και τώρα αλλάζουν πέντε πράγματα τέλος πάντων και δείχνει τα τελευταία χρόνια ο Άγιαξ κάποια σημάδια αναπνοής τέλος πάντων και επιστροφής στις αρχές του. Αλλά επειδή πρόσφατα είδαμε εκείνο το φιλικό του ΠΑΟΚ με την ΚΑΠΑ 19 του Άγιαξ ουσιαστικά, άντε να είχε έναν 21χρονο και έναν 22χρονο, οι τύποι μαθαίνουν τα βασικά τόσο καλά. Τα βασικά, η τοποθέτηση, το κοντρόλ, η κίνηση χωρίς την μπάλα, τα βασικά. Εντάξει, που από εκεί και πέρα λες ότι το μόνο που χρειάζεται αυτή η ομάδα για να γίνει top είναι μια καλή φουρνιά. Είναι καθαρά θέμα του καθένα ατομικά, το αν είναι, αν έχει πλάτες να σηκώσει το βάρος αυτού που κάνει, να συνειδητοποιήσει, ξέρεις τι, εγώ έχω μάθει το ποδόσφαιρο σε μια της top ακαδημίας του κόσμου. Αν έχεις την ψυχοσύνθεση για το τσαπουκά να αντέξεις και να αρχίσεις να βάζεις τα πόδια στη φωτιά και να μπεις στον κόσμο των μεγάλων, γιατί ακόμα και αυτό το έχουν μελετήσει στην Ολλανδία, δεν αφήνουν τους από 17-18 χρόνων, δεν τους ενδιαφέρει τόσο τι κάνουν με τα παιδιά της ηλικίας. Τα άλλα. Σου λέει, οκ, έγινε 17, έγινε 18. Πάμε να σε δούμε λίγο στους υπόλοιπους. Εκεί που πέφτει λίγο το tackling, εκεί που. Και λίγο η μπάλα. Εκεί που αντιμετωπίζει τον άλλον, ο οποίος παίζει τη δουλειά του. Εσύ θες να γίνεις επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, εσύ λέγεσαι, νιώθεις, αλλά πας εκεί που θα πρέπει να δείξεις τι αξίζεις για να πάρει συμβόλαιο. Δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που κάνει τόπο Άγιαξ φέτος. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τον είδα σε πρώτο μάτς και τον είδα έτσι. Είναι και με την Μπάγκερ που κάνει εκπληκτικό παιχνίδι. Με την Μπάγκερ, ναι, όντως. Κάνει εκπληκτικό, δηλαδή κάνει πράγματα και θάματα μέσα στο γήπεδο και στο ένα και στο άλλο. Και στα δύο με την Μπάγκερ. Προφανώς είναι μια φουρνιά που θα δώσουμε βάση. Το Ντελίνγκ που λες τόση ώρα, εμένα οι προπονητές μου έχουν πει ότι είναι ένα μοντέλο παίκτη διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει στους κεντρικούς αμυντικούς. Δηλαδή, πολύ πιο σύνθετος ο ρόλος του. Ωραία. Εκεί που τον βλέπει στο όπερ, να τον δει χαφ, να τον δει να κάνει κάθε τη κίνηση. Δηλαδή, είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι, παίζει αλλιώς τη θέση. Και δεν έχω προλάβει, είναι αλήθεια, να το μελετήσω. Και είναι ένα καλό πάτημα για το Repress να δούμε τι κάνει αυτός διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Αλλά οι Μάγκες τι κάνουν. Ο Ντελίνγκ είναι project. Ωραία. Αν καταφέρουν να ορίσουν κάτι διαφορετικό σε μία θέση, αυτομάτως θα μπουν και στο Πάνθεον. Ωραία. Ότι ο Άγιαξ με αυτόν τον παίκτη έκανε αυτό το πράγμα. Ωραία. Ό,τι έκανε η Μίλαν με τον Πύρλο στο 6. Ό,τι έκανε τέλος πάντων. Και ο Άγιαξ έκανε πολλά βέβαια. Τέτοια ότι έκανε ο Άγιαξ με τον Ριπρές. Ο Άγιαξ το έφερε στο ποδόσφαιρο. Την πίεση ψηλά. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό, λέω. Αυτό το 4-3-3. Της εποχής Κρόιφ. Πώς τα πήρε τα ποδαστηριών, έτσι. Που τότε ήταν ο ένας εδώ και ο άλλος εκεί και ο άλλος παραπέρα. Ήταν η πρώτη ομάδα που μείωσε αποστάσεις. Γιατί βλέπουμε καμιά φορά το ποδόσφαιρο πώς παίζονταν και προσπαθούν οι παλιοί συνήθως που έχουν δει το ποδόσφαιρο. Α, είδα το δωμάζω. Ναι, είδες εσύ το δωμάζω, φίλε, αλλά υπάρχει παιχνίδι που ο αντίπαλός του δεν τον συνάντησε, ούτε εκείνος δεν τον είδε. Κατάλαβες. Άλλο ποδόσφαιρο. Τεράστια διαφορά. Έβλεπα πρόσφατα με αφορμή το δυστύχημα του Καραϊσκάκη το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παιδιά, άμα δείτε τοποθετήσεις ομάδας. Γελάτε. Όχι, θα πεις, ναι, ότι και οι δυο, δηλαδή, θα πεις ότι θα παιδιά, πόσο χώρο έχει. Θα γελάτε. Μονίμως δύο παίκτες του Ολυμπιακού δευτεροδοκάρι. Μόνοι τους. Μονίμως. Δεν υπάρχει τώρα, εντάξει, είναι άλλο ποδόσφαιρο τώρα. Όποιος συγκρίνει το τωρινό με το 70, εντάξει, συγκρίνει άλλο πράγμα. Εσάς συγκρίνει το παστίτσιο με κοινόα. Πλέον έχει γίνει επιστήμη. Ναι, δεν είναι, είναι άλλο πράγμα. Για κάθε θέση. Για το σύνολο, από πού και να το πιάσει. Όχι, για το ποδοσφαιρικό διάβασμα, για τα αθλητικά στοιχεία, για τα τεχνικά στοιχεία, για τα χίλια δυο. Δεν υπάρχει ούτε ένα στατικές φάσεις. Καλά, στατικές φάσεις. Κερδίζονται πρωταθλήματα από τις στατικές φάσεις. Δεν στατικές φάσεις, άντε να σημαδέψουμε το ψηλό, ήταν παλιά. Ωραία. Τώρα θα δεις screen. Θα δεις κομπίνα. Θα δεις 10 αυτόματες κινήσεις. Θα δεις ζώνη. Θα δεις man to man. Θα δεις μεικτή ζώνη man to man. Ωραία. Αυτά τότε, τι να του πεις τώρα, όχι. Το παρίδι του συγχωρεμένου
Κάνε screen, θα σου πει τι λες, δε βλάκα. Θα στείλω την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι για να γίνει κεφαλιά και εσύ παράλληλα θα κινηθείς για να πάρεις το ψηλό και ο δεύτερος που θα δει από πίσω σου θα κάνει το. Έγινε, εντάξει. Ναι, άντε γεια. Που λέει και ένα γνωστό. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Φτάσαμε και μισή, τι γίνεται. Πολύ γρήγοροι είμαστε. Πολύ γρήγοροι. Ποδοσφαιροκουβέντα περνάει πάντα η ώρα. Ποδοσφαιροκουβέντα περνάει, αλήθεια είναι αυτό. Περνάει και καλό είναι. Να συμμετέχει και λίγο ο κόσμος στη σελίδα μας στο repress.gr στο Facebook. Μπείτε, γίνετε μέλη, πείτε το δικό σας. Αν μπορούμε να σας λύσουμε κάποια απορία, αν μπορείτε να μας βελτιώσετε, κανείς δεν τα ξέρει όλα. Όποιος το παίζει ότι τα ξέρει όλα είναι ο χαζός της παρέας. Είναι αυτός που μας διασκεδάζει καθημερινά. Έχετε τέτοιο στην παρέα σας? Νομίζω όλοι έχουν. Ναι, εγώ έχω κανένα δυο γι' αυτό. Είναι η προσωπική μου κλόουν. Ναι. Μου λένε για πράγματα κιόλας που εγώ ήμουν μπροστά και αυτοί τα ακούσανε. Τόσο καλά. Σου έχει τύχει και εσένα αυτό. Ναι, μου έχει τύχει και εμένα αυτό. Το οποίο είναι πολύ αμήχανο. Δηλαδή... τι να το πει. Και είναι καμπινελίκι, Αντώνη, τι άλλο υπάρχει. Κάνει το χαζό εκεί. Όχι, δεν κάνει το καμπινελίκι. Δεν μπορεί. Καμπινελίκι. Και αν έχει και φωτογραφία, γιατί σε έναν το έκανα, είχα φωτογραφία που ήμουν εγώ εκεί. Εκείνη τη μέρα. Ωραία. Ναι. Να, εδώ είναι. Τάκ. Έγινε, τα ναι. Λέμε, τα λέμε. Χάρηκα για... πολύ. Και ξέρεις, επειδή κανείς δεν παραδέχεται, υπάρχει αμήχανη σιωπή. Και μέσα στη σιωπή πετάς τον πινελίκι εσύ. Ναι, πέφτει. Εκεί είναι η γέφυρα. Και τελειώσαμε. Η ραδιοφωνική γέφυρα λέγεται αυτό. Εκεί τελειώνει και το θέμα. Ωραία. Πάμε στο διαλυματάκι, είναι το ανάλυσέ του, πάει repress.gr. Πάμε να πάρουμε την ανάσα μας και σε λίγο πάλι πίσω. Δεν παίζει με εξάρια ο Λουτσέσκου, όχι. Για τον Καμαρά είναι η κουβέντα μας. Ένα παιδί το οποίο έχει στοιχεία. Φιλότιμο. Τίμιο. Αλλά σε επίπεδο τοποθέτησης είχαμε δει και στο πρώτο παιχνίδι. Έχεις ετοιμάσει τον γκολ. Ναι, εγώ. Βιερίνια. Θυμάσαι. Είχα ετοιμάσει και την. Πάει δίπλα του. Εσύ τον έχεις ετοιμάσει. Πάει δίπλα του και ξαφνικά σταματάει το κέρμα. Ήθελε κέρμα. Τον άφησε. Δεν είναι δίπλα του. Το θυμάσαι το σκηνικό. Και έφυγε ο Βιερίνια. Τι έκφραση είχες πει εκεί πέρα, εσύ. Τι έμεινε να κοιτάει. Τα χερουβίμ. Κάτι είχε υποθεί. Κάτι είχε υποθεί, δεν θυμάμαι. Έχουν υποθεί τόσα άλλωστε. Γενικά, στα κεντρικά χαφ πρέπει να προτιμάς καλές σχολές. Οι Αφρικανοί. Πάνω σε τακτική λες. Ναι. Τα κεντρικά ο χαφ πλέον έχει μπει στη ζωή μας. Είναι ένα χαφ box to box. Δεν είναι ούτε ξάρι ούτε οχτάρι. Είναι κάτι ντεμή. Πρέπει να τα κάνει όλα. Πολυσύνθετος. Ναι. Πολυσύνθετος και πρέπει να είναι ένα παιδί το οποίο έχει μάθει το ποδόσφαιρο σωστά. Εντάξει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είχε έναν Ισπανό και έναν Βραζιλιάνο. Τον Κάνιας, όταν έπαιζε ο Κάνιας. Μετά είχε έναν τόπο Ουκρανό, γιατί ο Σάχοφ είναι τόπο Ουκρανός, που έπαιζε σε ένα επίπεδο υψηλό για Ουκρανία. Δηλαδή, έφτασε τελικό Ευρώπα. Προδεκαετίας είχε έναν Ισπανό και έναν Ουρουγανό. Έναν Ουρουγανό. Τότε που έψαχνε από... το εξάρι του. Τότε που είχε στο μυαλό του να παίξει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν προπονητές που δεν θέλουν παίχτη μόνο διάστατο. Να κόβει μόνο. Είναι η μανούλα... Δεν θέλουν να χαλάσουν μια θέση. Στην ένταση που είχαμε για αυτό το θέμα, γιατί συζητήθηκε πολλές φορές ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει έναν κόφτη, η βάση της κουβέντας ήταν η εξής. Ότι φίλε, στα παιχνίδια που θα πιεστείς, θέλεις και έναν τέτοιον. Αλλά σου λέει. Σου λέει ο άλλος, εγώ δεν θα αλλοιώσω την ταυτότητα της ομάδας μου επειδή θα πιεστώ. Ας κάνω τη δουλειά, τα οχτάρια. Εγώ έτσι θέλω να μάθω την ομάδα μου να παίζει. Δεν έχει άδικο. Είναι η φιλοσοφία του. Αν μπορεί να το στηρίξει, αν μπορεί ένας προπονητής να το στηρίξει αυτό που θέλει. Ναι. Του κόστησε. Υπήρχαν παιχνίδια που του κόστησε. Δηλαδή χαρακτηριστικά θυμάμαι την τελευταία ήττα. Αλλά όταν φτάνουμε σε σημείο να μιλάμε για την τελευταία ήττα που κόστησε αυτό το πράγμα 11,5 μήνες πριν στο πρωτάθλημα στην Τρίπολη. Και όταν μιλάμε. Και δεν μπορείς να βγάλεις απ' έξω τη συνθήκη ότι εκείνο εκεί το παιχνίδι ήταν το πρώτο μετά τα όσα είχαν γίνει με τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό. Κανείς δεν είχε καθόλου μυαλό. Να μην ξέρει τι θέλει, του κάνει το 2-2 που μόχθησε τα χίλια ζόρια το έκανε. Δεν του κάνει. Ξεχάστηκαν οι παίκτες, όλοι είχαν βγει μπροστά. Και έμεινε και το μυαλό του. Και εγώ θα πάω γενικότερα στην εικόνα του αγώνα ότι η ομάδα είχε χαμένο το μυαλό τη από την αρχή. Όχι, δεν ήταν το πούλημα του Μαουρίτσιο στο τέλος.
πουθενά. Ήταν ένα παιχνίδι που η Τρίπολη πάει να το κερδίσει. Βασικό ένα αγώνα, εντάξει. Πουθενά. Ναι. Και το κόστησε μετά στην Παναχαϊκή. Τα τελευταία τρία χρόνια δεν υπήρχε φορά που ομάδα να ξαναπροηγήθηκε του ΠΑΟΚ. Ναι. Να του κάνει ένα 0, του έχει κάνει και να το κάνει. Να του κάνει 2-1 η ίδια ομάδα. Ναι. Άρα λοιπόν ο Λουτσέσκου με την επιμονή του έμαθε στην ομάδα να παίζει έτσι και πλέον έμαθε και στον οργανισμό ότι αδερφέ αυτό το πράγμα είναι απαραίτητο, γι' αυτό ήρθε ο Σέρτζιο Ολιβέιρα για να ανεβάσει επίπεδο στη θέση. Και είναι βέβαια και ακριβό έτσι. Ναι. Δεν είναι μόνο απαραίτητο. Μα είναι το πιο ακριβό πλέον. Άλλο να πάρει ένα μόνο. Ποιο είναι πιο ακριβό σήμερα παίκτη στον πλανήτη. Είναι ο Εμπαπέ που είναι σε τρεφόρ. Βγάλει ο σεντρεφόρ που είναι εκτό συναγωνισμού. Ο Ποκμπά δεν κόστησε περισσότερο. Ναι. Ο ανώριμος, αλλά σε στοιχεία top half, box to box. Που έχει ύψος, έχει ταχύτητα, έχει... Δύναμη, έχει τεχνική, τα έχει όλα. Εντάξει, αν είχε και μυαλό... Και τι δεν έχει. Ναι, αν είχε και... δεν έχει μυαλό, είναι σίγουρο αυτό. Εντάξει, αν είχε μυαλό, δεν θα είχε κάνει και αυτή την πορεία. Και όταν λέω αυτή την πορεία, το λέω αρνητικά. Αλλά συνήθως τέτοιοι παίκτες... ούτε εντός έχουν πίσω γυρίσματα έχουν, ούτε κάνουν ομάδες να το μετανιώσουν που τους έδωσαν για να τους ξαναπάρουν. Ακολουθούν μια σταδιακά ανωδική πορεία όσον αφορά και τις επιλογές τους, τις επαγγελματικές. Ναι, και νομίζω ότι το κομμάτι του Ποκμπά που έδειξε τι πραγματικά μπορεί να κάνει όταν είναι σοβαρός είναι το παγκόσμιο. Συμφωνώ. Εκεί είχε σταθερότητα. Ένας άλλος Ποκμπά ήταν εκεί πέρα. Ναι, εκεί είχε σταθερότητα. Αλλά και εκεί είχε και τους άλλους που τον μεγαλώσανε και είχε χαστούκι άμα κάνει καμιά γκέντα. Είδες. Όταν πόσο μετράει η ισορροπία σε ένα κλαμπ μέσα και η ρόλη. Σημαντικό πράγμα. Αλλά τέλος πάντων τα κεντρικά χαφ είναι το πιο κομβικό κομμάτι του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Αν δεν έχεις καλά κεντρικά χαφ, αντίο ζωή. Αντίο ζωή. Βλέπεις τώρα, αυτός ο Μαρκίνιος, δε φίλε, δεν το συζητήσαμε χθες. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι ο ορισμός του. Τον βλέπεις και δεν σου γεμίζει το μάτι. Γενικότερα. Και μετά δες τις φάσεις, είναι σε όλες μέσα. Ναι. Είναι σε όλες μέσα. Και χτυπήματα της μπάλας που για στόπερ, που παίζει χαφ. Δεν... Να πηγαίνει η μπάλα, λες και είναι αυτός στο PlayStation που πατάς το κουμπί ακριβώς όσο πρέπει για να πάει η μπάλα όσο πρέπει. Στο ύψος που πρέπει, στην ταχύτητα που πρέπει. Ωραία, για να φτάσει η μπάλα εκεί που πρέπει να φτάσει, για να γίνει το κοντρόλ όπως πρέπει να γίνει. Ωραία, για να βγει η ομάδα όπως πρέπει να βγει. Στα παρκαρίσματα είναι σε όλα μέσα. Πατούσε η περιοχή συνέχεια, δηλαδή πήγαινε να γίνει σέντερα, τον έβλεπες κατευθείαν, κινούτανε μέσα στην περιοχή. Ναι. Ακολουθούσε τον παίχτη να πηδήξει. Ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, εγώ δεν το ξαναδεί σε στόπερ που παίζει χαφ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τον είχα αφήσει στόπερ, να σου πω την αλήθεια. Τώρα τον βάζει. Τον βάζει έξι, ε. Ναι. Και δεν του αρέσει. Ναι. Άντε, πέσε στον Τούχελ και το κάνει. Και το εντός εισαγωγικών πρόβλημα για αυτούς τους παίκτες στη συγκεκριμένη ομάδα είναι το πρωτάθλημα στο οποίο βρίσκονται. Ναι, δεν έχουν ανταγωνισμό. Κανέναν. Ναι. Γιατί λογικά ο άλλος να πει ναι, να επενδύσει σε αυτόν, αλλά σου λέει κάτσε ρε φίλε, αυτός στη Γαλλία έπαιζε. Εδώ θα μου έρθει στην Αγγλία ή στην Ισπανία. Θα το σκεφτεί ο άλλος αυτό. Ναι, αλλά από εκεί πέρα, μα η Παρή αποκλείσει τη Manchester, τη United έτσι σβηστά και πάει μετά και φτάσει στους θέσεις, θα αρχίσουν να το σκέφτονται. Εκεί αλλάζει, ναι. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Και δεν είναι ότι την περνάει τη United, την περνάει σε ένα momentum που νομίζουν όλοι επειδή έχει αποσύρει θα χάσει. Και την κερδίζει εμφατικά, δηλαδή πόσες καθαρές φάσεις να έχει μάθει στιγμή στο παιχνίδι. Τρεις. Το δεύτερο μήχρονο είναι καθαρά. Το δεύτερο μήχρονο δεν υπάρχει United. Στην Πάρη. Ναι. Δεν υπάρχει. Εκεί λοιπόν αλλάζει επίπεδο. Αλλάζει εντελώς. Δηλαδή θα πει ο άλλος το Μαρκίνιος, φέρτο εδώ 100 εκατομμύρια. Θα έχω έναν παίκτη. Τόσα ναι, αξίζει. Πάρτα φέρτον. Βέβαια η Παρή δεν είναι selling club, δεν την ενδιαφέρει και μπορεί να πουλήσει από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν όχι, καίγεται. Αλλά κάποια στιγμή πιστεύω θα το κάνει. Ναι, γιατί έχει το θέμα με το finance fair play. Όχι μόνο και γι' αυτό, αλλά κάποια στιγμή θα αρχίσουν για κάποιους παίκτες να κλείνει ο κύκλος τους, ειδικά αν φτάσει και σε επίπεδο κατάκτησης τροπαίου μεγάλου. Ναι. Έρθει ο κορεσμός αυτό που λέμε. Ναι, γιατί το εγχώριο το έχει. Πράγμα που συμβαίνει στη Real. Η Real ήταν σε μια μετάβαση στην μεταξιάνη του Χίλιν. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς αυτό. Ο άλλος έβαζε 50 γκολ τη σεζόν. Δηλαδή, πώς να το σώσεις αυτό και ποιον να φέρεις. Η Real νιώθω και έχει ότι είχε μια διαφορία για τους εγχώριους τίτλους. Δηλαδή. Λένε κατεστημένο ότι η Real και η Real τα τελευταία 30 χρόνια έχει πάρει 13 πρωταθλήματα.
για κατεστημένο είναι. Λίγα, ναι. Λίγα. Πολύ είναι λίγα. Αλλά τόσο πρωταθλητριόλογο. Ναι. Στοχεύει εκεί. Αλλά πάλι και ποδοσφαιρικά να το δεις, δεν είναι εύκολο να φύγει εύκολα από την εποχή Ρονάλντο. Δεν γίνεται. Γιατί μπορεί να μην ήταν ο Ρονάλντο σαν μπράντο όπως είναι ο Μέση στην Μπαρσελόνα, γιατί ο Μέση είναι πάνω από το κλαμπ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Στη Ρεάλ ο μόνος τρόπος να γινόταν αυτό είναι αν είχε σημείο αναφοράς προπονητή. Αλλά έφυγαν και οι δύο. Ναι. Έφυγε και ο Ζιντάν, ο οποίος μπορεί να είναι νέος προπονητής, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο συστήθηκε στο στερέωμα, είχε το όνομα να το σηκώσει αυτό. Αλλά φύγαν και οι δύο. Να κρατήσει μια ισορροπία, λες. Δεν θα ήταν η Ρεάλ του Ρονάλντο. Θα ήταν η Ρεάλ του Ζιντάν. Ναι. Δεν είναι, υπάρχει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και τώρα είναι η Ρεάλ του κανένα, τη Ρεάλ. Και αυτό που φαίνεται ότι η Ρεάλ είναι μεγαλύτερο κλαμπ από την Μπαρτσελόνα, σαν κλαμπ. Γιατί ποτέ δεν μπόρεσε κανένα πρόσωπο να καβαλήσει τον μπραντ της Ρεάλ. Το κλαμπ. Ποτέ δεν το άφησαν. Ναι, δεν το άφησαν. Ενώ στην Μπαρτσελόνα όλα κινούνται το γύρω από το Μέση. Αν δεν υπάρχει Μέση. Όλα. Μα το είχαν ανάγκη πριν από το Μέση, είχαν ένα από τα αθλητριών. Ναι, γεγονός. Λογικό είναι. Στη Ρεάλ ο Ρονάλντο έκανε ολόκληρο χαμό γιατί η ομάδα δεν βγάζει μηχανισμού να το στηρίζει για τη χρήση μπάλα. Δηλαδή τον πείραζε και η λεπτομέρεια. Ναι. Κυρία Λέγη, όπα, μισό λεπτό. Ναι, είσαι, αλλά εδώ είναι η Ρεάλ. Όχι, εγώ είμαι, είσαι, αλλά όλο αυτό. Γεγονός. Συνεχώς γινόταν. Και όταν, δηλαδή, φανταστείτε τώρα να έπαιζε θέμα με την ανανέωση του συμβολέου του Μέση και να το διαχειριζόταν η Μπαρσελόνα όπως διαχειρίστηκε το συμβόλαιο του Ρονάλντο η Ρεάλ. Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Πώς θα διαχειριστεί καλύτερα η Μπαρσελόνα την απουσία του Μέση από ό,τι κάνει τόσο καιρό η Ρεάλ? Όταν έρθει η στιγμή της απουσίας του Μέση, εντάξει, ενώ έχει χαθεί ήδη η άβρα του Τσάβη, η άβρα του Ινιέστα, εντάξει, του Πουγιόλ, παιδιά τα οποία ήταν top. Δεν μιλάμε τώρα για τυχαίους ποδοσφαιριστές. Θεμέλια. Ναι, όταν έρθει και του Μέση, η Μπαρσελόνα 10 χρόνια δεν θα πάει συνέλθει. Λέω εγώ. Ήδη συμβαίνει σε κάποια μάτς τα οποία λείπει ο. Ήδη συμβαίνει σε κάποια μάτς και ήδη βλέπεις ότι το επίπεδο των παικτών, δηλαδή για μένα η μεταγραφή Κουτίνιο είναι αστεία. Εντελώς. Δεν πιστεύω ποτέ ότι ο Κουτίνιο μπορεί να δώσει κάτι στην Μπαρσελόνα. Ποτέ. Όταν λες κάτι, εννοείς έστω και ένα-δυο σκαλιά κάτω από τον Μέση. Ναι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί γιατί δεν έχει τα στοιχεία, Ρέντον. Δηλαδή έχει μια τεχνική πολύ καλή, οκ. Okay. Αλλά κι άλλοι έχουν. Κι άλλοι έχουν μια τεχνική, ειδικά στην Παρσελόνα. Όλοι έχουν τεχνική. Yeah. Και ο φροντιστής, άμα το δεις, τι κοντρόλ κάνει, η τεχνική έχει. Αλλά δεν έχει κάτι να δώσει στην Παρσελόνα. Δηλαδή το επίπεδο της Λίβερπουλ που έφυγε ο Κουτίνιο με το επίπεδο της Παρσελόνα που πήγε ο Κουτίνιο είναι η μέρα με τη νύχτα. Εκείνη την περίοδο. Ξέχω τώρα αν η Λίβερπουλ είναι σε ένα φεγγάρι καλύτερο, που κάτι παίζει. Ναι. Που... Χωρίς να λέω χωριό τη Λίβερπουλ, είναι ορισμός του πρώτος στο χωριό και πάει στην πόλη και κοιτάζει ψηλά. Είναι το βάρος του κλαμπ τέτοιο. Οι Άγγλοι είναι άλλωστε και στα θέματα ποδοσφαιρικά πιο χαλαροί, πιο. Σε αφήνουν και παίζεις. Εκεί τώρα κοιτάς την κερκίδα και βλέπεις 30 Ιάπωνες, 50 Κινέζους, 80 από τη Γουαδελούπη. Δηλαδή είναι, το κλαμπ είναι παγκόσμιο. Θα γυρίσει ο Βαλβέρδε να πει ας του δώσουμε λίγο χρόνο του παιδιού, τώρα ήρθε. Υπάρχει αυτή η περίπτωση, το λένε δηλαδή. Ή περιμένεις ο άλλος να εγκληματιστεί κατευθείαν. Όταν έχω χρόνο να κουτίνιο εκατομμύρια, φίλε, δεν έχεις χρόνο να εγκληματιστείς. Συγγνώμη, αλλά δεν. Αυτή είναι η αλήθεια, δε φίλε. Εδώ έγινε ολόκληρο θέμα με τον Ντεμπελέ. Τον Ντεμπελέ. Επειδή πέσει πλαιστή σου. Το να φύγει ο Ντεμπελέ, να του βρούμε μια ομάδα, αλλά να μας δώσει τα λεφτά που δώσαμε γιατί. Φτάνουμε να πάρει τα χαμένα. Δεν είναι δηλαδή. Γενικά η Μπαρσελόνα δεν μου δείχνει ότι ούτε ότι βγάζει κάτι συγκλονιστικό πλέον από τις φουρνιές που έρχονται από τις ακαδημίες, ούτε με τα γραφικά. Κοίταξε, ότι... από κάποια στιγμή και μετά, όταν έχεις φτάσει να βγάλεις τόσους πολλούς και τόσους καλούς παίκτες, είναι δύσκολο να έχεις αυτή τη συνέχεια. Ναι. Γεγονός. Έτσι είναι. Κακά τα ψέματα. Το να μπορέσεις όμως να εκμεταλλευτείς όλη αυτή τη βάση της ομάδας σου από τις ακαδημίες για να πας σε μεταγραφές εξαιρετικά στοχευμένες, γιατί δεν της λείπει ούτε η τεχνογνωσία,
ούτε το διάβασμα, ούτε διάβασμα παίχτη, ούτε τα λεφτά. Για να πει ότι δεν θέλω απλά θέλω να πάρω ένα παίχτη μπροστά. Όχι, θέλω να πάρω ένα παίχτη μπροστά που να κάνει πέντε συγκεκριμένα πράγματα που, είναι, που μου λείπουν από το παιχνίδι μου. Ποια μεταγραφή της Μπαρτσελόνα σου κάνει κλικ εσένα τα τελευταία πέντε χρόνια? Ο Ντεμπελέ έχει τα στοιχεία, αλλά εγώ δεν το συζητάμε, είναι και μικρός. Όντως μπορεί να γίνει top. Μπορεί να γίνει top, δεν είναι top. Εμένα μου αρέσει πολύ το εξάρι, ο Άρτουρ. Δεν έχει προλάβει να σου δείξει πράγματα ακόμα. Ναι. Έχει τα στοιχεία. Αυτό σου λέω. Στοιχεία έχουν όλοι. Σε Μπαρτσελόνα παίζει, ρε χιλιά. Δεν γίνεται να μην έχει στοιχεία. Ναι, δεν είναι αρκετό όμως. Δεν είναι αρκετό. Η κουβέντα και πάλι πηγαίνει στον απογαλακτισμό από το Μέση. Αυτό. Γιατί για να φέρεις top παίκτες θα πρέπει να έχεις να δώσεις λόγο σε αυτόν. Είναι ότι παθαίνει ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ του Σπανούλη. Πριν αλλάξει ο Πλατ, το σημαντικότερο πρόβλημα του Σφερόπουλου ήταν ότι δεν μπορώ να φέρω Αμερικάνους που θα καβαλήσουν τον Σπανούλη. Ο οποίος άλλαξε στάτους στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Και τώρα δεν βλέπετε, αλλά είναι ο Σπανούλης και τι να κάνω. Αλλά είναι ο Σπανούλης, όλα εκεί ξεκινάνε. Όλος ο κόσμος ακόμα θυμάται τον συγχωρημένο τον πολίτη γιατί έφαγε τον κάλυπτο τον Παναθηναϊκό. Ναι. Κάποιος έπρεπε να το κάνει. Αν έγινε με σωστό ή με λάθος τρόπο. Προφανώς και αυτά τα πράγματα. Άλλο... Ναι, δεν έχουν και τάκτα αυτά τα πράγματα. Άλλο κεφάλαιο. Άλλη διάθεση. Ναι. Εδώ ολόκληρο σπάκο πήγε να γίνει άνω κάτω. Έγινε άνω κάτω την τελευταία ποδοσφαιρική χρονιά του Γκαρσία. Που δεν μπορούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στο τι μπορώ, τι κάνω, τι θέλω και το πώς θα πορευτώ να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Και οι έντονες προσωπικότητες δεν ανέχονται ότι έρχεται η στιγμή που τελειώνει το ποδόσφαιρο για αυτούς. Όχι, εγώ μπορώ, εσείς είστε ζώα. Και βλέπεις τα εργομετρικά και τις τώρα. Ρε φίλε, έχουμε τα ίδια. Έχουμε τα ίδια. Αλλά δεν το δέχεις. Εγώ ακόμα έχω μπροστά την εικόνα του Στέφεν σε αυτά έχει με τα εργομετρικά. Και να λέει πώς απαιτείς εσύ αυτό. Έτσι. Και ακολούθησε ο Δόνης. Πρόσεξέ με, ακολούθησε. Τότε που γίναμε μπάχαλο που λες. Και για να καταλάβει το κοινό τι συνέβαινε τότε, έπρεπε να πάει ο Πάμπλο στην Ξάνθη και στο πρώτο παιχνίδι που χρησιμοποιήθηκε είναι Ξάνθη Πας Γιάννενα 0-3 ημίχρονο. Ημίχρονο. 0-3. Ωραία. Αλλά καμιά προσωπικότητα σε αυτό το επίπεδο δεν δέχεται ότι τελειώνει η καριέρα της. Φαντάσου λοιπόν τι θα αντιμετωπίσει η Μπαρτσελόνα όταν ο Μέση δεν θα μπορεί. Γιατί τώρα μπορεί. Μπορεί να το έχει 3 χιλιόμετρα το παιχνίδι, αλλά όταν 3 χιλιόμετρα είναι κλαίει. Ακόμα κάνει απίστευτα πράγματα. Ναι, κλαίει το σύμπαν. Δεν υπάρχει σχεδιασμός από πίσω, στην περίπτωση... Αυτό δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις αν υπάρχει και δεν ξέρεις και πώς θα βγει. Δεν μπορούν να βγουν επιλογές τόσο top, ρε φίλε, για να πίσω θα καλύψω αυτό το κενό. Δεν υπάρχουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν ζητάω να βγει ο ίδιος ο Μέση ξανά. Όχι, ναι, όχι. Κλόνος. Να αρχίσει να προσαρμόζει τις καταστάσεις. Ξέρεις τι. Θα έπρεπε να το κάνει ήδη. Γιατί δεν είναι μόνο εδώ σου φέρω εγώ τα στοιχεία και το ταλέντο. Είναι ότι και αυτά θα γίνουν κομμάτι του γκρουπ και θα είναι προσωπικότητες εντός του αγωνιστικού. Πώς λένε, τμήματος που θα μπορούν να φέρουν μια ισορροπία για τη μετάβαση. Δεν βλέπεις τώρα ισχυρές προσωπικότητες. Δεν βλέπεις κάτι που είναι top, ρε φίλε, που διαφέρει. Ακόμα και ο Πικέ. Που είναι μια προσωπικότητα για την Μπαρτσελόνα, το βλέπεις ότι είναι ένα παιδί το οποίο ναι μεν, αλλά είναι και έχει τα ωριά του. Και ο Μπούσκετς. Ο Γλυκούλης. Ο Γλυκούλης. Τον θέλω. Και ας είναι ξάρι. Και ας είναι ξάρι. Καθηγητής είναι. Ωραία. Θα ναι, πιστεύω, ξάρι όμως. Ναι, πιστεύω ότι ο Τσέσκο θα δεχτεί. Λες, θα δεχτεί. Θα δεχτεί. Θα κάνει την καρδιά του Πέτρα. Θα κάνει την καρδιά του Πέτρα και θα δεχτεί. Έλα και εσύ, σε πάμε και σένα. Ναι, κάτι θα κάνουμε για σένα. Πώς λένε το τραγουδιστή, άντε, βολεύει. Να το πάμε το παιδί. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Άλλα. Άλλα τόσο 19χρονος της Ρώμα που έβαλε τα δύο γκολ, τι. Παίζει φέτος, συνεχώς. Ο Ζανιόλο. Βασικός. Τα λέγαμε και χθες 4,5 εκατομμύρια το πήρε από την Ίντερ το καλοκαίρι. Απλά στην Ίντερ δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί κανείς κανέναν πλέον. Δεν νομίζω ότι είναι. Είναι το μεγαλύτερο καφενείο, δηλαδή ακόμα και ο Σπαλέτη που είναι το προπονητής δεν βγάζει άκρη, παιδιά. Δηλαδή, παρατήστε το. Κάντε μια συγχώνευση με τη Μίνα που είστε τα ίδια ακριβώς. Τουλάχιστον να χάνουμε μία ομάδα. Λίγες ακόμα λάθος επιλογές καριέρας να κάνει ο Σπαλέτη και θα αρχίσω να αμφιβάλλω για το. Τον βλέπω στον Κούγια μαζί με τον άλλο να τον. Νοφέστα. Νοφέστα. Θα αρχίσω να αμφιβάλλω για τις προπονητικές του ικανότητες. Έχει project δυνατά. Δηλαδή τώρα τη Ρώμα ο Σπαλέτη
είναι εκπληκτικός. Γι' αυτό σου είπα, ναι, σου μίλησα για τις επιλογές του. Ναι, στην Ίντερ δεν πας, φίλε, όχι. Σε άποψη, δεν πας στην Ίντερ. Έχεις πρόταση από την Ίντερ. Χάρηκα πολύ, γεια σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, όχι. Μου λέτε πότε παίζετε να σας βλέπω. Η οποία έχει παίκτες. Έχει παίκτες. Πολύ καλές. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ρε φίλε, δεν μπορεί. Ποιος φταίει εκεί? Η Ίντερ, η ίδια, η άβρα της. Βλέπω, εγώ δεν θυμάμαι παιχνίδι της Ίντερ χωρίς ομίχλη. Βγάζει μία άβρα τέτοια, μία ομίχλη. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι το κάρμα της που είναι και της μόδας. Ανάλατη βαρεμάρα εκεί. Ο τρόπος στον οποίο αποκλείστηκε από τους 16 του Champions League είναι... Ναι. Σκέψου ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Αν πας να μείνεις στο Βλαδιβοστόκ, θα ξυπνήσεις μια φορά χαρούμενος. Δύσκολα. Ξυπνάς, ανοίξεις τα μάτια, ανοίξεις το παράθυρο. Δύσκολα. Μόνο άμα σου ανήκει το Βλαδιβοστόκ. Ναι, αυτό. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Αν είσαι ο βασιλιάς του Βλαδιβοστόκ. Ναι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το ίδιο ποδοσφαιρικά είναι η Ίντερ. Συμφωνώ. Η οποία από τη Μίλαν έχει καλύτερη ποδοσφαιρική προσέγγιση. Αλλά είναι τέτοια μιζέρια της πλέον που δεν μπορεί. Ρε. Δεν μπορεί. Εγώ αγανακτώ όποτε τη βλέπω. Εγώ δεν τη βλέπω. Όποτε τη βλέπω, αγανακτώ. Λέω δεν μπορεί ρε, τόσα λεφτά. Ρε. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Κάπως έχει δείξει κατάρα εκεί. Και η Μίλαν είναι τα ίδια. Μάλλον φταίει η πόλη. Μάλλον φταίει η πόλη. Λες, ε. Εγώ ένας κοιτάει τον άλλον, ξέρεις. Και... κάπου επαναπαύεται άμα είναι ένα κλικ πάνω από τον άλλον. Και σου λέω, okay, και καλά. Αλλάζει κατά την εβδομάδα. Συγχώνευση. Μαζί. Συγχώνευση, ρε. Η Ιντερ Μίλαν, η γνωστή. Και θα έχουν μπλε και κόκκινο. Μιλίντερ. Μιλίντερ. Μπράβο. Μιλίντερ. Να σωθούμε και στοιχηματικά, δεν θα χάνουμε τα μισά κουπόνια τη λοιπόν, σεζόν. Κοίταξε, είναι τρεις αν μας ακούνε στην Ιταλία. Τώρα ξεκινάνε 10 μηχανάκια. Κανονικά. Οπότε κατά τις 6 που θα είναι εδώ. Και όμως αυτοί βλέπουν μαζί το παιχνίδι. Πώς το καταφέρουν αυτό, ρε φίλε. Αυτή την τροπή του πολιτισμού του ποδοσφαιρικού. Βλέπουν μαζί τα παιχνίδια, φίλε. Μπορεί να φοράνε παροπίδες, να είναι έτσι. Είναι δίπλα-δίπλα στα παιχνίδια. Στο Ίντερ Μίλαν. Σκάνδαλο. Αγάπη μόνο. Αγάπη μόνο. Εμένα που μου λέγανε παλιά, εμείς βλέπαμε τον Άρη τα παιχνίδια δίπλα-δίπλα. Και εγώ ξέρω από τον πατέρα μου όταν με σημαίες με ξύλα και τέτοια και σκοτωνόντουσαν, εντάξει. Ξύλο τώρα, όχι αστεία. Και μου το παίζουν ρομαντικοί. Πολιτισμός. Ναι. Ξυλιώνεις κανονικά αυτό το σαν τα πατακιούτα. Σαν τα πατακιούτα, κανονικά. Σαν τα πατακιούτα, φίλε. Γιατί τότε επιτρέπεται η σημαία με ξύλο μέσα στο γήπεδο. Έπαιρνε το καδρόνι. Έπαιρνε το καδρόνι, έβαζε μια σημαία. Και ήταν, σημαία. Ναι, και ήταν κανονικά. Φίλο μου σήμερα. Ναι, αυτοί εδώ λοιπόν βλέπουν μαζί το παιχνίδι. Κόβεσαι. Κόβεσαι, ρε φίλε. Όχι. Και πώς θα γίνει η συγχώνευση, ρε Σταύρο? Άμα ξεκινήσει η συγχώνευση. Να τα βλέπουνε. Να τα βλέπουν. Εντάξει, καταλαβαίνω. Γιατί θα είναι στην ίδια ομάδα. Εκεί το δέχομαι. Να δω, έχω πάω κάτι και να έχω πει τον Μπλιάκο δίπλα μου. Ναι, ναι. Ξεκινάει το μάτι στις 4, θα πάτε στις 2, 2 και 5 θα πλακωθείτε. Ναι. Και μετά ναι. Μέχρι τις 4 θα περιμένει ο ένας όποιος επιβιώσει. Ναι. Δεν θα ξεκινήσει το μάτι. Θα μας πούνε οι γυναίκες τηλέφωνο τι έγινε, μαλώσατε, κάνατε, ράνατε. Δεν γίνεται. Είναι ανθρώπινο, δεν το κατηγορώ εγώ αυτό. Δεν γίνεται. Ψυχή δεν έχεις, ρε φίλε. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δίπλα-δίπλα, ρε. Άντε, ρε, παρατήστε μας. Αυτό το κοινωνικό μήνυμα. Ανέβασε πίεση. Ναι. Ήρχομαι αυλαία. Λοιπόν, τα λέμε αύριο με ό,τι θα δούμε και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Δυνάμο και Εύβολα και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Europa League. Έχει αλλά να παίξουμε τίποτα να δούμε. Αλλά και να παίξουμε. Όχι, δεν έχω διαβάσει καθόλου. Καθόλου. Να πούμε σε κλίμα Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Bye.